έχει συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά μας. Να δεχτεί αντιπροσωπεία της συγκέντρωσής μας και να απάντησε το ιό τι προσωπικό θα διαθέσει ο ΕΟΔΗ στα σχολεία για αυτή τη δουλειά. Αν μόρφωση υγεία, σταθερή δουλειά, καλύψτε τις ανάγκες σε όλα τα σχολιά. Μόρφωση υγεία, σταθερή δουλειά, καλύψτε τις ανάγκες σε όλα τα σχολιά. Τι θα γίνει με τα μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ στα σχολεία? Τι προγραμματισμός υπάρχει? Τι σχέδιο? Τι προσωπικό θα διαθέσει ο ΕΟΔΗ για την ιχνηλάτιση στα σχολεία? Δίνεται ούτε ένα ευρώ για την ανάγκη των δημόσιων σχολείων και να ταΐζονται με εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ευρώ οι μεγάλες επιχειρήσεις. Η υγείας να μην κρυφτεί σήμερα, όπως εχθές κρύφτηκε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και η Κεραμέως. Το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Υγείας, συνολικά την πολιτική ηγεσία, φαγώνες των φοιτητών, φέρνει νομοσχέδιο που βάζει κόφτη στην εισαγωγή των παιδιών στα πανεπιστήμια, δεν παίρνει κανένα μέτρο για την ασφάλεια. Να δώσει απαντήσεις, να δεχτεί αντιπροσωπεία και να πάρει θέση. Κάτι το οποίο δεν φρόντισε η κυβέρνηση να εξασφαλίσει για τα σχολεία, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τους μεγάλους χώρους δουλειάς.